Στέλιος Κρητικός είναι ένας άνθρωπος που κινεί αμέσως το ενδιαφέρον. Όχι μόνο για το υπέροχο παρουσιαστικό του, αλλά και για την καλοσύνη που εκπέμπει το βλέμμα του. Μεγάλωσε στη Ρόδο σε μια οικογένεια πολύ αγαπημένη και δεμένη. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, πέρασε πολύ ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, τα οποία συχνά αναπολύει. Από τα 14 του χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη μεγάλη του αγάπη, το ποδόσφαιρο. Μέχρι να φύγει από τη Ρόδο, με το θέατρο και τον κινηματογράφο δεν είχε καμία απολύτως σχέση. Όλα ξεκίνησαν εντελώς τυχαία. Ήταν 20 χρονών και σε μια φιλική γιορτή η παρέα του τον παρότρινε να διασκεδάσει τα παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι. Εκείνος κλείστηκε με τα μικρά σε ένα δωμάτιο με τις ώρες. Όταν βγήκαν καλύτερα από όλους, είχε περάσει ο Στέλιος Κρητικός. Από εκείνη την ημέρα πήρε την απόφαση να γίνει κλόουν σε παιδικά πάρτι και έκανε τη δουλειά αυτή για 5 χρόνια. Παράλληλα μπήκε στο θεατρικό κλίμα και επένδυσε στις παιδικές παραστάσεις. Λάτρεψε το παιδικό θέατρο και αυτό ήταν η αιτία που έγινε ηθοποιός. Μέχρι τα 35 του η θεατρική του πορεία κινούνταν παράλληλα με την ποδοσφαιρική, ενώ για οικονομικούς λόγους δούλεψε για ένα διάστημα ως security. Φέτος ένα μεγάλο του όνειρο υλοποιείται. Το έργο του, ένας ονειροπόλος δράκος, ανεβαίνει υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Γιάννη Βούρου. Από την πρώτη φορά που είχε δει τον Μάρκο Σεφερλή στην τηλεόραση, δήλωνε μεγάλος θαυμαστής του. Τον συνάντησε μετά από μια πρεμιέρα και μιλούσαν με τις ώρες σαν να γνωρίζονταν χρόνια. Σύντομα του πρότεινε συνεργασία. Ο αδερφός του Στέλιου, που ήξερε πόσο μεγάλη αγάπη του είχε, όταν έμαθε τα νέα, έβαλε τα κλάματα. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη συνεργασία τους θεατρικό παράδεισο, που για μία σεζόν ήταν και τηλεοπτικός. Έγινε πατέρας σε πολύ μικρή ηλικία. Η γη του, ο Άρης και ο Μιχαηλάγγελος, είναι οι άνθρωποι του, τα φιλαράκια του. Η απόφαση για το διαζύγιο ήταν πολύ δύσκολη και τον πόνεσε πολύ. Όμως δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό των παιδιών του. Πρόσφατα η αγαπημένη του Κάτια του χάρισε ένα ακόμα δώρο. Η Κόμισσα είναι το κοριτσάκι που ήρθε να συμπληρώσει την ευτυχία του. Τώρα με τα τρία παιδιά του νιώθει στην κυριολεξία τρισευτυχισμένος. Με συγκινήσατε. Να λοιπόν που μπορεί να υπάρχει και ένα υγιές διαζύγιο. Δηλαδή τελειώνει ένας γάμος, έρχεται μια νέα σχέση στη ζωή μας, έρχεται ένας νέος γάμος και που αυτά τα δύο παιδιά και που αυτά όλα μαζί τα παιδιά μπορούν να είναι μια ωραία οικογένεια. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, Ζήνα μου, και με τα θέματα που έχουμε ανοίξει από την αρχή στην εκπομπή, που έχω καταφέρει στη ζωή μου να υπάρχουν άνθρωποι που θα έδινα και τη ζωή μου για αυτά και για αυτούς, για τους ανθρώπους, για αυτά τα παιδιά. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο, γιατί ήρθε η Κατερίνα Ισουλιώτη στο σπίτι σας και της ανοίξατε το σπίτι, αλλά μας δείξατε και τα παιδιά. Αλλά θέλω να μείνω σε κάτι που διάβασα εγώ στο Facebook και το έχω διαβάσει καιρό. Από εκεί, πριν τις γιορτές το είχα διαβάσει, γιατί είμαστε φίλοι με τη γυναίκα του Γιάννη Βούρου και το είχε κοινοποιήσει. Και έγραφε για σένα και μ' άρεσε πολύ, το είχα κρατήσει, γιατί θυμάσαι ήταν να βρεθούμε πολύ νωρίτερα. Λίγες φορές μου έχει τύχει στο παρελθόν, έγραψε για σένα, να σκηνοθετήσω συνάδελφο με τέτοια ενέργεια, τέτοια δύναμη. Στο θέατρο Ζήνα που ανεβάζεται την παιδική παράσταση. Τέτοιο νήστρο επί σκηνής που όταν τελειώνει η παράσταση να είναι λιώμα σαν να έχει τρέξει μαραθώνιο. Συνέχισε έτσι, Στέλιο, ονειροπόλε δράκι. Η επιτυχία σου δεν είναι τυχαία και να είσαι περήφανος για την υπέροχη συμμορία σου, που θα ήταν μεγάλη παράληψή μου να μην ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Καλή συνέχεια, Γιάννη, Δημήτρη, Σοφία, Ανδρέα, Σούπερ Τζίμι, Μαρία, Ρωμίνα, Μανώλη, Αλέξη και Κάτια. Αυτό για μένα λέει πάρα πολλά, Στέλιο, γιατί πάλεψες πολύ για να φτάσεις ως εδώ. Ναι. Και εγώ όταν το διάβασα, φαντάζομαι εγώ το διάβασα μετά από μία εβδομάδα, δεν το ήξερα και πήρα το Γιάννη τηλέφωνο, του λέω: Γιάννη, έχεις κάτι, καμιά φωτογραφία? Γιατί εγώ με την τεχνολογία γενικά δεν τα πάω καλά και με φωτογραφίες. Και μου λέει: Έχω ανεβάσει, μου λέει, στο Facebook, δεν το είδες? Του λέω: Όχι. Και μπαίνω μέσα και αρχίζουν τα κλάματα να τρέχουν, λέω: Δεν μπορεί. Ένιωσες δικαίωση για την πορεία σου? Γιατί, ας πούμε, συγκινήθηκες? Ποιο ήταν το συνέστημα που σου ήρθε? Όταν έχεις ανθρώπους που αγαπάς και θαυμάζεις κυρίως και τους έχεις πάρα πολύ ψηλά, του να μιλάνε με τέτοια λόγια για σένα είναι συγκινητικό, είναι συγκλονιστικό. Ανατρίχιασα, συγκλονίστηκα, έκλαψα, αλλά από ευτυχία, από χαρά ότι ο κόπος αμείβεται. Και η αλήθεια αμείβεται και η συνέπεια αμείβεται και η πειθαρχία αμείβεται και ο σεβασμός στους ανθρώπους αμείβεται. Τελικά. Ναι. Μπορεί να αργεί κάποιες φορές. Δεν, όλα έρχονται στην ώρα τους. Μπορεί να είναι και εξαίρεση στον κανόνα όμως, έτσι. Μπορεί όλο αυτό που περιέγραψε ο Στέλιος να είναι εξαίρεση στον κανόνα.
Γιατί κοιτάξτε λίγο γύρω σας. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ο Στέλιος απέκτησε αυτό που λέμε την πειθαρχία, την αθλητική από μικρός και τη στοχοπροσήλωση. Γι' αυτό το λόγο και άργησε, αλλά κατάφερε να κάνει κάποια πράγματα. Για να μου πει, Κατερίνα, όταν πήγε στο σπίτι και...